Όντως λοιπόν σήμερα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Τώρα, εσείς είστε στην Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι, είμαι για το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ναι. Θα μιλήσουμε 3 ώρα. Θα μιλήσετε 3 ώρα. Ναι. Τι ακριβώς αναμένετε να πείτε εκεί? Εκεί είναι για τους δήμους. Οι δήμαρχοι είναι όλοι αδέκαροι. Ναι. Έχουν μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους υπαλλήλους τους. Mm-hmm. Έχει μειωθεί πολύ το κονδύλι που τους δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Και είναι σε αδιέξοδο. Ωστόσο, πρόεδρε, αναμένεται να πάρουν τώρα τούτο το μήνα και το επίδομα ζήθου, το οποίο παρακρατείτο, όπως επίσης και τους παρακρατηθέντες πόρους, που έπρεπε να τα παίρνουν κάθε μήνα, αλλά θα τα πάρουν μαζεμένα. Επομένως, κάποια χρήματα, έτσι, αρκετά ποσά, θα φτάσουν στον κάθε Δήμο. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Μπορεί να είναι και ως μια κίνηση, γιατί μπορεί να πηγαίνουμε σε εκλογές? Είναι λίγαν πιθανό. Λίγαν όλα πιθανό. Είναι πιθανά. Πολλά πράγματα πονηρά γίνονται εδώ και 10 μέρες περίπου. Χαριστικές τροπολογίες στη Βουλή. Χαμός γίνεται. Χαριστικές τροπολογίες για μονιμοποιήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Τάδε, του Υπουργείου Τάδε κλπ. Α, έχουμε και μονιμοποιήσεις. Μονιμοποιούν συμβασιούχους, ναι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Λεβέντη, όταν η Τρόικα λέει μειώστε το δημόσιο τομέα, έτσι τουλάχιστον μας λένε? Ή ότι για να διοριστεί κανείς το δημόσιο πρέπει να περάσει από τον ΑΣΕΠ? Εντάξει, από εδώ και πέρα. Αλλά αυτοί είναι τώρα μερικοί που δουλεύουν 5 χρόνια, 10 και είναι συμβασιούχοι, ταλαιπωρημένοι. Ναι. Χωρίς ΑΣΕΠ, χωρίς ΑΣΕΠ. Χωρίς ΑΣΕΠ, ναι. Ναι, ναι. Και τους πολεμάνε, πολεμάνε μέσω τροπολογιών στη Βουλή να νομιμοποιηθούν. Να μονιμοποιηθούν. Ακριβώς. Αυτό βέβαια το έχουμε ξαναδεί επί Παυλόπουλο, επί Νέα Δημοκρατίας. Και πάντα με τον ισχυρισμό είναι 300, είναι 200, είναι 100 τόσοι, είναι μικρή η επιβάρυνση, όλο κάτι τέτοιο. Έρχονται στα κόμματα, παρακαλάνε. Κάτι τέτοια γίνεται συνέχεια στη Βουλή. Δηλαδή, άμα κάτσετε σε ένα γραφείο αρχηγού κόμματος, έρχονται κάθε μέρα 5-10 τέτοιοι, παρακαλώντας να δείξουμε επίγεια, γιατί είναι ταλαιπωρημένοι και δεν έχουν άλλη λύση και είναι έτοιμοι να αυτοκτονήσουν κλπ. Ναι, η ανεργία πάντα είναι ένας κακός σύμβουλος. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, εσείς δείχνετε επίγεια, γιατί έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο που ζητάει δουλειά, δηλαδή το αυτονόητο. Εμείς τι επίκαι, εγώ όταν υπάρχουν άλλοι άνεργοι που δεν μοιάζεται κανείς για αυτούς, όταν υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ανάγκη σε άλλες κατηγορίες, εγώ σταθμίζω σαν αρχηγός, τουλάχιστον στην Ένωση Κεντρών το κάνουμε αυτό. Στους άλλους μπορεί να, οι άλλοι μπορεί να κάνουν ψηφοδηρία και να λένε ναι σε όλους και να κοροϊδεύουν. Ναι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν υπόσχομαι σε κανέναν τίποτα και το μόνο που κάνω είναι να ιεραρχώ μέσα μου το επίγον. Τη σοβαρότητα του ζητήματος. Mm-hmm. Και αν κρίνω ότι άλλες κατηγορίες ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο και αυτοί πάνε να αποκτήσουν μια προνομιακή μεταχείριση, αρνούμε ψήφο. Κύριε Λεβέντη, εξακολουθείτε και σήμερα να υποστηρίζετε ότι έχουμε δημοσίους υπαλλήλους χωρίς αντικείμενο και δεν ξέρω. Πολλούς. Μπορεί και 20 και 30% λέω ένα νούμερο. Αλήθεια. Οι Δήμοι, ειδικά και οι ΔΕΚΟ, ναι, είναι γεμάτοι αργόμισθους. Τους οποίους δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Πώς δεν μπορούμε, αλλά είναι ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Και τι σημαίνει αυτό? Και υπάρχει ασυλία. Ό,τι είναι δημόσιο δεν το έχουμε πειράξει ακόμη. Στους ανέργους, όλος ο αποταμιευτήρας είναι από το ιδιωτικό, από τον ιδιωτικό τον τομέα. Τον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς. Ναι, ναι, υπάρχει ότι είναι οι ιερές αγελάδες. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία της ψηφοδηρίας και έτσι αυτή. Και δεν δουλεύουν και δεν εμποδίζουν και τους ευσυνείδητους να δουλέψουν. Γιατί ξέρετε, σε ένα γραφείο μέσα, όταν είναι και 2-3 λούφες, πάντα να δουλέψουν οι άλλοι. Δεν δουλεύει κανείς μετά. Παρασύρεται, σου λέει, αφού επιτρέπει. Δεν δουλεύει ο ένας, γιατί να δουλέψω εγώ και να κάνω το φόρτο εργασίας. Και υπάρχει αυτή η νοοτροπία και οι ξένοι το έχουν νομίσει, γι' αυτό λένε συνέχεια. Μειώστε τις δαπάνες του δημοσίου. Αυτό λένε πια τώρα. Κύριε Λεβέντη, θέλω τη συμβουλή σας και δεν ξέρω αν αυτό θα το φέρετε και στην Βουλή. Σκοπεύετε να καταθέσετε μια πρόταση ώστε να βρεθούν αυτοί οι αργόμισθοι? Εγώ δεν κάνω λόγο για απόλυση. Ναι, ένα από τα 9 σημεία είναι αυτά. Ένα από τα 9 σημεία. Που ζήτησα από τον Τσίπρα προέτους και που θα ζητήσω και από το Μητσοτάκη αν βγει πρώτο. Πολύ ωραία. Όταν θέσετε τι λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα
πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ναι, με το οποίο θα κληθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι εντός 2 μηνών, ναι, να καταθέσουν ένορκη έκθεση του τι έκαναν την τελευταία δεκαετία. Ναι. Τι αντικείμενο είχαν, σε ποια γραφεία εκάθοντο, ναι, και ποιους εξυπηρετούσαν, μια περιγραφή της τελευταίας δεκαετίας των προϊσταμένων τους κλπ. Ναι. Μετά θα, η μελέτη αυτή προβλέπει μετά ότι καλούνται και οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι ενόρκως πάλι να επιβεβαιώσουν αυτά που λέει στην έκθεση ο κάθε υπάλληλος. Ωραία. Να επιβεβαιώσουν. Και, καλούνται και πολίτες που εξυπηρετήθησαν, ένα-δυο, να πούνε ναι, ήταν καλός υπάλληλος, εγώ με το που έμπαινα αμέσως είχε καλή συμπεριφορά κλπ. Ναι. Αυτό πιστεύετε δηλαδή, ότι θα φέρει αποτέλεσμα? Ναι, τριώνει, ναι, διότι όταν είναι οι πληροφορίες από τον ίδιο ενόρκος, ναι, ενόρκος από τους διατελέσαντες προϊστάμενους, ναι, και τους διατελέσαντες υφιστάμενους και, ναι, τους πολίτες που συναλλάχθηκαν, ναι, τότε η πληροφορία είναι ολοκληρωμένη. Κύριε Λεβέντη, να σας πω κάτι όμως. Θεωρήστε, ναι, ότι εγώ είμαι εργαζόμενη στην Κοπαίδα, σε αυτόν τον οργανισμό. Αντικείμενο, ναι, δεν έχουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Θα καταθέσω ενόρκως. Ο προϊστάμενος μου, για να αλληλοκαλυφθούν, γιατί και αυτοί δεν, ναι, έχουν αντικείμενο, θα καταθέσει ενόρκως. Θα βρούμε, ναι, και δύο νοματέους λοιπόν που θα πάνε και θα πούνε ότι η Μωραΐτη ήταν πολύ καλή υπάλληλος και μας εξυπηρέτησε. Πώς θα βγάλουμε? Ποιος θα βρει αυτούς οι νοματέοι? Ποιος θα τους βρίσκει ο κάθε υπάλληλος νοματέους? Αλλά ποιος ή θα βρούμε τους φακέλους που περιγράφει, θα δούμε τι εξυπηρετήθησαν και θα κάνουμε αντικειμενική. Α, εκεί είναι το σημείο. Βέβαια. Και αυτό που λέτε ότι οι προϊστάμενοι θα συγκαλύπτουν, ναι, όταν είναι ένορκη βεβαίωση, ναι, έχουν ποινικές ευθύνες αν ψεύδονται. Δηλαδή αν ένας συγκάλυπτε κάποιον που ήταν αργόμισθος, ναι, και λέει όχι, δούλευε και ήταν καλός, και διαπιστωθεί μετά ότι επρόκειτο περί συγκαλυπτωμένου αργομίστου, ναι, θα έχει ποινικές ευθύνες ο βεβαιών. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε χοντρικά, να βρούμε κυρίως αυτούς που δεν προσήρχονται καθόλου. Α, έχουμε και τέτοιους που δεν πάνε καθόλου. Όχι, ναι, ότι πάνε, ναι, και κάθονται, δηλαδή, αλλά δεν πάνε και καθόλου. Ναι, αυτό το 30% που σας περιγράφω έτσι όπως το υπολογίζουμε, ναι, ένα 10-15 δεν προσήρχεται καθόλου. Και ένα 10-15 προσήρχεται ομένα, αλλά έπαιρνε άδειες, αναρωτικές, συνέχεια, επέστρεφαν, πηγαίνανε, δεν κάναν τίποτε. Σε δουλειά βρισκόμαστε. Ναι, ναι, καταλάβατε. Δίκιο. Εσείς το θέσατε λοιπόν ανάμεσα στα 9 σημεία. Τι σας απήντησε, ναι, ο κύριος Τσίπρας? Δεν απάντησε, γιατί το Τσίπρας είναι κρατικοδίαιτο κόμμα, ναι. Είναι κόμμα που βασίζεται σε τέτοιους. Ούτε πάντως και οι προηγούμενοι έκαναν κάτι για να βρούμε αυτούς εργαζόμενους. Και ο Μητσοτάκης που έβγαλε σε διαθεσιμότητα 5.000 άτομα, ναι, δεν φρόντισε να τα διακρίνει, δηλαδή η ευσυνείδητη ή η αργόμιστη, αλλά παρά έδιωξε σωριδών. Όποιος έβρισκε, είπε όσοι έχουν 5 χρόνια ακόμη φεύγουν στην τάδε υπηρεσία, στον ΟΣΕ. Ναι. Όσοι καταλάβατε, και έτσι έδιωξε και ευσυνείδητους. Μάλιστα. Και έκανε και κάτι άλλο μετά, τους δόρισε και τα ένσημα. Τι εννοείται, για τους δόρισε ένσημα? Για να βγουν σε σύνταξη, ενώ θέλανε 5 χρόνια, 7 χρόνια, ναι, ακόμη, ναι, για να βγουν σε σύνταξη, ναι, τους έβγαλε με πλήρη σύνταξη, δωρίζοντας τα ασφάλιστρα. Καλά, στον ιδιωτικό τομέα κάποιος μπορεί να του λείπουν 10 ένσημα και τρέχει να βρει χιλιάδες, ναι, για να τα, ναι, αγοράσει. Ναι. Και εκεί τους δωρήσαμε τα ένσημα. Ναι, ναι, τα ένσημα, ναι, για να μην αντιδράσουν και να βγουν πρόωρος. Να βγουν πρόωρος. Καταλά, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία δουλειά. Ωραία δουλειά. Γι' αυτό μα και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Τώρα η Ελλάδα έχει φτωχεύσει από συγκεκριμένα πράγματα, ναι, και έχουν ευθύνη και τα κόμματα. Διότι δεν είναι μόνο τα δάνεια που έπαιρναν τα κόμματα, ήταν μια κολασία η γενική που υπήρχε. Η γενική ακολασία. Όλοι μας λοιπόν έχουμε βάλει το χεράκι, ναι, μας για να φτάσουμε. Και έλεγα ένα που παράδειγμα είμαστε. Εδώ στο Δήμα Θεσσαλονίκης είναι, ναι, μια εταιρεία που έχει το κανάλι του Δήμου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία είχε επί Παπαγεωργόπουλου γύρω στους 500-600 εργαζομένους. Ναι. Που, στο κανάλι του Δήμου. Τούτος ο Μπουτάρης, δεν ξέρω τι φοβήθηκε, τους έκανε 219, κάτι τέτοιο μου λένε ότι τους έκανε. Ωραία. Λέω τώρα, άμα μπει σε μια ιδιωτική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης άλλη, το μέγιστο που θα βρεις είναι από 5 έως 15 υπαλλήλους. Ναι. Ενώ εκεί έχουν 219. Ναι, αλλά και το χρήμα δεν είναι δικό τους. Ναι, μα γι' αυτό λέω, αυτό είναι μια απόδειξη του πόσο σεβόμεθα το δημόσιο χρήμα. Ναι. Όταν είναι του δημοσίου, το δίνουμε.
καταλάβατε. Το υπολογίζουμε βεβαίως. Για να έχουμε, για να έχουμε γύρω μας χειροκροτητές και ψήφους. Επομένως, αυτό τώρα που πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς οι απλοί πολίτες και κυρίως οι άνεργοι, είναι να πάμε να πλησιάσουμε έναν πολιτικό ο οποίος θα μας τακτοποιήσει και μετά θα είμαστε χειροκροτητής του. Έτσι είναι, γιατί εκεί στις Σέρες, αν καλέσει ένας βουλευτής και διορίσει έναν, θα πει όχι, δεν διορίζομαι επειδή δεν διορίζονται και οι υπόλοιποι. Όχι, αλλά όλους όσους καλούμε εδώ και τους φιλοξενούμε στην εκπομπή λένε ότι όλα θα πρέπει να γίνουν αξιοκρατικά, να επικρατήσει η διαφάνεια. Και όταν ζητάμε ρουσφέτια εδώ από τούτη την εκπομπή στον αέρα, μας λένε ότι είμαστε υπερβολικοί και ίσως και γραφικοί. Εσείς για μια ακόμη φορά μου επιβεβαιώνετε ότι αυτό δεν έχει σταματήσει σε τούτη τη χώρα που λέγεται Ελλάδα στην εποχή της κρίσης και ότι πάλι υπάρχει το ρουσφέτι, πάλι υπάρχει το γλύψιμο, το παρακαλετό, το ότι θα σε ψηφίσω, εκείνο ότι θα που, σε στηρίξω. Ναι, εκείνο που υπάρχει σίγουρα είναι η συγκάλυψη των παλαιών αργομίστων. Μάλιστα. Έχει μετριαστεί κάπως η πρόσληψη και γίνεται με συμβάσεις. Οκτάμινες δουλεύουν έτσι. Τώρα οι δήμοι, όλοι αυτοί παίρνουν υπαλλήλους κι άλλους με το μέθοδο των εξαμήνων, των οκταμήνων κλπ. Είναι το δεύτερον. Το τρίτο βάζουν πολλούς μετακλητούς τώρα. Αυξήθηκαν οι μετακλητοί δημάρχων. Ίσα άκουγα σήμερα μια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι οι μετακλητοί είναι πολύ λιγότεροι. Εσύ γιατί μου λέτε ότι είναι περισσότεροι. Ένα λεπτό. Ναι. Οι μετακλητοί είναι πολύ λιγότεροι αφού είναι περίπου 2.000. Ναι, 2.000. Μεγάλο νούμερο. Είναι μεγάλο νούμερο αυτό. Μήπως... Εμείς συνένωση κεντρών έχουμε 6. Μήπως τα παλαιότερα χρόνια ήταν περισσότεροι πρόεδρε. Όχι, ένα λεπτό για να καταλάβετε. Ναι. Η Ένωση Κεντρών έχει 6 που τους προβλέπει ο νόμος για τα γραφεία μας. Ναι. Από το 6 στο 2000 πώς πάει. Πώς πάει στο 2000. Είναι πολλά τα κόμματα, είναι πολλοί βουλευτές, είναι πολλοί γραμματείς. Τα κόμματα είναι 8. 8 ναι. επί 6... 50, 48, 50. Από το 50 στο 2000 τι γίνεται. Έχουμε τους βουλευτές. Τους γενικούς γραμματείς. Όχι, οι βουλευτές έχουν άλλους επιστημονικούς συνεργάτες και τέτοια, δεν έχουν μετακλητούς. Τότε πώς πάνε 2.000 από τους 50. Στα Υπουργεία γίνεται ο χαλασμός. Α, στα Υπουργεία γίνεται ναι, ο χαλασμός. Ναι, έχουν περίπου 200 τόσους κάθε Υπουργείο. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του άλλους. Α, ωραία, έχουν, ναι, ναι, τα μεγάλα κόμματα έχουν κάνει μια σιωπή αποδοχή ότι ανεξελέγκτως θα έχουν μετακλητούς. Πώς γίνεται μετακλητός κανείς, κύριε Λεβέντη, για πείτε μας κι αυτό. Υπάρχει νόμος προβλέπει της που οι μετακλητοί αν αφορούν κόμματα και κυβέρνηση βγαίνουν της Βουλής από τη Βουλή. Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας μετακλητός? Ο μετακλητός δεν υπάρχει προσόντα. Οι επιστημονικοί συνεργάτες πρέπει να είναι τελειόφοιτοι τριτοβαθμίου. Ωραία. Και να έχουν proficiency lower αγγλικά. Ναι. Ενώ η μετακλητή μπορεί να είναι και του δημοτικού. Αρκεί να... Δηλαδή μου λέτε, κύριε Λεβέντη, ότι αύριο το πρωί μπορώ να γίνω μετακλητή υπάλληλος. Αν βρείτε ένα κόμμα. Απλά να βρω ένα γνωστό. Να μου κάνετε ένα ρουσφέτη. Αν έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα γνωστό. Ναι. Γιατί μπορείτε να σας βάλει μετακλητή. Να παίρνετε 1.600 ευρώ. 1.600 ευρώ. Ναι, και να κάθεστε. Και να μην πηγαίνετε κιόλα. Αφήστε τώρα αυτό. Και να μην πηγαίνετε. Α, και να μην πηγαίνω κιόλα. Βεβαίως, γιατί να πηγαίνετε. Έλα μου, δεν είναι. Οι καρέκλες είναι λιγότερες. Έχουν 2.000 καρέκλες στα Υπουργεία. Τι ωραία που μου τα λέτε. Ωραία, μας δίνετε και ιδέες για το πώς μπορούμε να βρούμε εργασία. Κύριε Λεβέντη μου. Λίγο πλάκα γιατί... να κάνουμε πλάκα γιατί αλλιώς θα πρέπει να χτυπάμε το κεφάλι μας. Οι ψυχίατροι τουλάχιστον εδώ στις Σέρες δεν μπορούν να μας καλύψουν όλους. Είχατε μια αναξαρτοποίηση του κυρίου Καρά. Για τον κύριο Καλιάνο δεν σας είδαμε να αντιδράτε έτσι. Για τον κύριο Καρά όμως σας είδαμε εκπληκτικά. Είναι βουλευτική έδρα του Καλιάνο. Ο Καλιάνος δεν ήταν βουλευτής. Δεν ήταν βουλευτής. Ναι. Ναι, ενώ ο Καράς, επειδή 2-3 μήνες τώρα όλο μάλλον και λοιπά με διαφόρους, μας είχε πει: εγώ θα πάω σπίτι μου. Θα παραδώσω την έδρα, είχε πει 2-3 φορές. Ωραία, πήγε. Δεν την παρέδωσε την έδρα. Πού την πήγε την έδρα? Την έχει την έδρα την έχει, λέω, πού την πήγε ή αν δεν την πήγε πού θα την πάει, τι ενημέρωση έχετε εσείς? Η άποψή μου είναι ότι είναι δάχτυλος Μητσοτάκη. Γιατί? Λέει, θα δείτε ότι θα καταλήξει εκεί. Έχει ανάγκη από μια έδρα ο Μητσοτάκης. Έχει ανάγκη βέβαια, κάνει διευρύνσεις ο Μητσοτάκης. Κάνει διευρύνσεις. Ο Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι έχει κεντρώα στελέχη κλπ.
Α, οπότε προσπαθεί να πάρει και δεν και τον κύριο Καρά. Και ο Καλιάνος ακολούθησε τη μέθοδο. Ένα μήνα έμεινε ανεξάρτητος και έλεγε θα μείνω πιστός εγώ κλπ. Και αμέσως ειδικά μια ωραία πρωία προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καράς, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν. Δύο μέρες είναι του κύριου Καρά. Καθίστε, δε. Α, είναι νωρίς ακόμα. Στις δύο μέρες θέλετε, θέλετε αποτέλεσμα. Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτά τα φτιάχνουν από πριν, οπότε με το που ανεξαρτητοποιούνται παίρνουν και την εδρούλα τους, γιατί όχι πολλά αμέσως, τα λεφτά. Όχι αμέσως, επειδή ο Μητσοτάκης επί του προκειμένου είναι η πέτρα του σκανδάλου, χρησιμοποιούν μία μέθοδο. Α, έχει κόλπο αυτό δηλαδή. Ναι, ναι, και ο Καλιάνος δεν τι είχε πει. Τι είχε ότι πει. Τώρα λέει βγαίνω έξω, δηλαδή φεύγω από την σκεντρών, θα μελετήσω λέει τα κόμματα ποια είναι. Α, και όποιο είναι το καλύτερο θα πάω. Ωραία. Και βρήκε το καλύτερο. Ναι, καταλάβατε. Εσείς ωστόσο έχετε ορίσει τώρα τον κύριο Μεγαλομίστακα, εδώ τον δικό μας βουλευτή, ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Τι σας οδήγησε? Γιατί είναι παιδί σοβαρό και καλό. Ναι. Αυτό, η σοβαρότητά του και η καλοσύνη του σας οδήγησε να τον ορίσετε? Γιατί βέβαια, αυτό είναι ο νεότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας ηλικία. Ναι. Και επειδή έφυγε ο γέρος, βάλαμε το νεότερο. Βάλατε το νεότερο. Τι αξιώσεις έχετε λοιπόν από τον κύριο Μεγαλομίστακα, τι περιμένετε? Τίποτα, να είναι σοβαρός, να μελετάει τα νομοσχέδια, να το συζητάμε και να αυτό κάνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Παρίστανται στη Βουλή στις πιο σημαντικές συζητήσεις. Ναι. Έχουν μελετήσει και οι συνεργάτες μας τα νομοσχέδια. Έχουμε αποφασίσει αν θα ψηφίσουμε ένα άρθρο, ξέρω εγώ, στα 40. Και πάει και το ψηφίζει και λέει στα άλλα όχι. Εφόσον είναι ύποπτα ότι κρύβουν προσφέτεια και χαριστικές συμβάσεις. Βλέπε αυτούς τους οποίους διορίζονται. Ναι, αυτό με έκπληξη το ακούμε. Παίζει ρόλο το ότι είναι βορειολαδίτης και δυσαιρεός? Έπαιξε ρόλο αυτό μέσα σας? Ασφαλώς. Ασφαλώς, και το ότι επιπλέον είναι από καλή οικογένεια. Ναι. Όχι, το λέω γιατί η Βόρεια Ελλάδα σας στήριξε πάρα πολύ στις εκλογές. Ναι, σας τίμησε, θέλω να πω. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή ξέρουμε ότι ένα τέτοιο παιδί ποτέ δεν θα προδώσει, θα είναι σοβαρός. Αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όταν πήγατε να τον ορίσετε, τον ρωτήσατε μη τυχόν έχει και αυτός στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όπως ο κύριος Καλιάνος ή ο κύριος Καράς, το φευγιό, να το πω έτσι, να πάει σε ένα άλλο κόμμα? Ακούστε, εδώ και μήνες τέσσερους είχα μια πληροφορία ότι δύο των βουλευτών έχουν έρθει σε επαφή με τη Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζονται να αποδράσουν. Μπα. Ναι. Διαραίουν αυτά, βέβαια. Καλοθελητές παντού. Συναντήσεις τέτοιες θα μείνουν. Ναι. Αυτοί βέβαια τσαρνούνται. Ένας ήταν ο κύριος Καράς. Ναι. Ο άλλος βουλευτής ποιος είναι? Δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα ξεσπάσει αυτό, θα ξεσπάσει σήμερα. Απλά τον περιμένετε δηλαδή? Ναι, ναι, ξέρουμε, τον έχουμε εντοπίσει και έχουμε πληροφορίες και περιμένουμε την κίνηση να την κάνει αυτός, γιατί αυτός πρέπει να προδώσει. Εμείς δεν έχουμε... Από μία μέρα και από πρόεδρε, δεν τον καλέσετε να του πείτε ποιο είναι το παράπονο του, δεν είναι ικανοποιημένο, γιατί φεύγει και πάει σε ένα άλλο κόμμα? Εμείς του ζητήσαμε, του συγκεκριμένου δεύτερου τώρα βουλευτή, του ζητήσαμε να βγάλει μία επιστολή, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες επαναπάνω, να βγάλει μία ανακοίνωση καλώντας τον κύριο Καρά να παραδώσει την έδρα. Α! Αυτό του ζητήσαμε. Δηλαδή ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα αποφάσισε να είναι και αυτός μέσα. Ναι. Καταλάβατε. Και την έβγαλε? Όχι. Όχι. Που σημαίνει ότι και αυτός αν αποχωρήσει δεν θα παραδώσει την έδρα του. Σαν πολλές έδρες κάνετε, κύριε Λεβέντη. Ναι, φοβάται ότι αν υπογράψει για έναν άλλο ότι οφείλει για λόγους τιμής να παραδώσει την έδρα γιατί είναι με λίστα και δεν είναι δική του ψήφη, μετά πώς θα φύγει ο ίδιος? Θα είναι και ο ίδιος ανέντιμος αν να φύγει. Πρέπει να σας πω κάτι. Τώρα εσείς καλοπροαίρετε, πρέπει να τους δικαιολογήσετε. Γιατί να παραδώσουν την έδρα τους? Άπαξ και παραδώσουν την έδρα τους, σημαίνει ότι πάνε σπίτια τους. Επομένως, δεν θα έχουν αυτό τη μηνιαία αποζημίωση. Και είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Λεβέντη. Λίγο θα χαρούν τη μηνιαία αποζημίωση, όπως το είπατε. Γιατί μηνιαία αποζημίωση. Θα γίνει πολύ γρήγορα.
Εκλογές θα γίνουν πολύ γρήγορα. Ναι, άντε ένα μήνα να πάρουν μισθό, δύο. Δηλαδή, μπορεί να μην πάρουν ούτε ένα. Βρισκόμαστε σε μια έκρηξη κατάσταση και ή θα αποφασιστεί η οικουμενική σε 5-6 μέρες ναι. ή εκλογές. Ναι, αλλά οι οικουμενικοί δεν συμφωνούν, οι αρχηγοί, επομένως πάνε σε εκλογές. Εντάξει, άμα δεν συμφωνούν, μην το λέτε όμως ακόμη, δεν το αξιώσουν οι ξένοι. Λοιπόν, μην το λέτε ακόμη και παλαιότερα, ναι. Τότε που έγινε η κυβέρνηση Παπαδήμου, ναι. Δύο μέρες πριν, λέγανε όλοι οι αρχηγοί ότι δεν συμφωνούν. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα και υπάρχει κίνδυνος για έξοδο από το ευρώ, και ο Μητσοτάκης τότε τι να κάνει την πρωθυπουργία. Ναι. Αν βγει, θα παγιδευτεί. Οπότε λέτε εσείς, το συμφέρει και τον ίδιο να πάει σε μια οικουμενική να περάσει τα δύσκολα και μετά να βρει το στρωμένο. Ναι, και μετά άνθρωποι είναι να κάνουν ο καθένας την εξουσιομανία του. Πότε θα μας έρθετε στις αίρες, κύριε Λεβέντη? Θα έρθουμε το συντομότερο. Πολύ ωραία. Θα χαρώ να τα πω από κοντά. Με τον Τάσο, θα έρθω μαζί να έρθουμε στο κανάλι. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή σας ημέρα. Ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.